centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παψόπουλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα, να είναι μια καλή εβδομάδα, μια νέα εβδομάδα. Επανακίνησης για πολλά πράγματα, για να δούμε. Εμείς το ευχόμαστε και να είναι. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο, δεν ξέρω, κάνατε μια βόλτα στο Άργος, ξεκίνησαν εμπορικά σήμερα, παραδείγματος χάρη. Βγήκε ο κόσμος στο Άργος, έχει κίνηση το Άργος σήμερα? Έχει κίνηση, δειλά-δειλά, ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μην ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, αν περιμέναμε ότι ξαφνικά πατώντας ένα κουμπί, ναι, ότι θα αλλάζαμε όλη αυτή τη διαδικασία, τη δύσκολη διαδικασία που ζήσαμε οι πάντες, και ότι θα επιστρέφαμε από σήμερα στην κανονικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό. Mm-hmm. Άρα ό,τι κινήσεις και αν γίνουν, και από, απλά και μόνο από το ένστικτο, ο κάθε άνθρωπος θα προσπαθήσει να διασφαλίσει πρώτα απ' όλα την υγεία του, άρα δεν θα μπει στη λογική εντελώς ελεύθερα, mm-hmm, να κάνει ό,τι θα έκανε στην προ-κορονοϊού εποχή. Άρα νομίζω ότι έστω και αυτή η μικρή κίνηση, θα έλεγα, ότι είναι ένα δείγμα προς την θετική κατεύθυνση της επιστροφής, mm, στην κανονικότητα. Τώρα, και είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα και ο κόσμος θα ξεθαρεύει, έτσι πως λέμε και στα χωριά σίγουρα, μας, λίγο παραπάνω. Πάντα όμως με τα μέτρα ασφαλείας, για να μην ξαναγυρίσουμε σε εποχές που δεν θέλουμε καν πια να θυμόμαστε. Κανένας δεν θέλει. Κανένας. Κανένας δεν θέλει ούτε να τα θυμάται. Έτσι, ακριβώς, είπαμε, κοιτάμε μπροστά, αλλά διδασκόμενοι από το ότι έγινε πριν, για να μην ξαναπάθουμε. Τώρα, εκτός από τα εμπαρικά που επανεκκινούν σήμερα, τρίτη λυκείου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να έχουμε ακόμη τα ακριβή ποσοστά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μας έδωσε νωρίς το πρωί ο κύριος Αποστόλου από τα Λύκεια του νομού μας, φαίνεται ότι το Λύκειο του Άργου συγκεντρώνει τους περισσότερους μαθητές σε προσέλευση, κοντά στο 50%, θα βγουν και αναλυτικά τα στοιχεία. Οι λιγότεροι μαθητές σε ποσοστά που έχουν πάει είναι στο Λύκειο Μέσο Ποταμίας, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τα πρώτα στοιχεία. Θα βγουν αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και θα βγαίνουν κάθε μέρα, γιατί πρέπει να αποστέλλονται από τις σχολικές μονάδες και προς το Υπουργείο Παιδείας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για τα σχολεία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η συμμετοχή στο Λύκειο του Άργους. Απολυμάνατε και τα σχολεία την Παρασκευή, σε αντίθεση με τον Δήμο της Καστοριάς που εξήγησαν ότι δεν προβλέπεται από κάπου να γίνει αυτό, και μάλιστα επειδή η χώρα αυτή ήταν κλειστή τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν υπήρξε κάποιος λόγος για να γίνουν οι απολυμάνσεις. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για αυτό το κομμάτι? Ναι, και να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ δεν θεώρησα ότι επιβάλλεται από κάπου. Το τι κάνει σε αυτό το πλαίσιο είναι θέμα καθαρά πολιτικών αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν, και αν θυμάστε καλά, ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε εκείνες τις πρώτες αποφάσεις. Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε τις απολυμάνσεις στα σχολεία. Και βέβαια από τότε έγιναν άλλες δύο φορές. Σαφώς και τα σχολεία ήταν κλειστά. Σαφώς και θεωρητικά δεν υπήρχε κάποια προσβολή, να το πω έτσι, από κάποιον που πιθανόν να μετέφερε κάποιον ιό. Mm. Για να είμαστε όμως απόλυτα ασφαλείς, και να το πω και ευθαρσώς και για ψυχολογικούς λόγους, μπήκαμε σε αυτή τη λογική, ζήτησα από τους καθαριστές και τις καθαρίστριες τους αντίστοιχους των αντίστοιχων χώρων να κάνουν μια γενική καθαριότητα την Πέμπτη και την Παρασκευή, και την Παρασκευή, αφού τελείωσε η γενική καθαριότητα στους χώρους αυτούς, μια και ήταν 2 μήνες περίπου κλειστά, έγινε και η απολύμανση, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι 1000% και όχι 100% τα σχολεία που θα υποδεχθούν τους μαθητές μας, που υποδέχθηκαν μάλλον τους μαθητές και τους καθηγητές μας σήμερα, ήταν απόλυτα ασφαλή. Και μάλλον από ό,τι διαφαίνεται, αυτός ήταν και ο λόγος που είχαν και τα πιο υψηλά ποσοστά συμμετοχής των μαθητών. Γιατί οι μαθητές, αλλά κυρίως και οι γονείς,
ένιωσαν ασφαλείς για να στείλουν τα παιδιά τους. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι. Κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν μας τα επιβάλλουν. Και μάλιστα έχετε ανακοινώσει ότι θα κάνετε και λίγο πιο μπροστά. Ναι, και έχετε ανακοινώσει ότι και την Παρασκευή θα ξανακάνετε εν ώψη της επιστροφής των φυσικά, παιδιών πρώτης δευτέρα λυκείου και γυμνάσια, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά, εμείς δεν διακρίνουμε τους μαθητές μας σε Α και Β κατηγορία. Και θα δούμε και θα γίνει και με τα δημοτικά. Αν γυρίσουν τα δημοτικά από το σχολείο, θα πάτε και στα δημοτικά. Και με τα δημοτικά. Μάλιστα, το λέτε από τώρα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, πάμε λίγο, φεύγουμε και από τα σχολεία και πάμε λίγο στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Ναι. Πολλά ακούγονται για το πώς οι Δήμοι μπορούν να στηρίξουν και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά. Δηλαδή, αν μειώσετε τέλη και τα λοιπά, θα έχετε λιγότερα έσοδα και σαν Δήμοι. Θα πρέπει να πάτε σε να μορφώσει τον προϋπολογισμό σας. Γιατί έχετε άλλα υπολογίσει από αυτή την κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι σκέφτεστε, τι θα αποφασίσετε στα δημοτικά σας συμβούλια, τι θα εισηγηθείτε ως βοήθεια στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, τι περισσότερο χώρο μπορείτε να δώσετε, πού μπορείτε να το δώσετε. Δεν είναι όλα τα μέρη ίδια επίσης. Και όλα τα καταστήματα με τις ίδιες προδιαγραφές. Τι θα κάνετε? Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πράγμα. Γιατί δεν αφορά το κομμάτι μόνο τα καταστήματα εστίασης, έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι ο Δήμος μπαίνει στη λογική να βοηθήσει μόνο αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν, αυτή η ιστορία έχει περίπου 20 μέρες. Ναι. Όταν είδαμε ότι είναι σε αποδρομή η πανδημία. Ναι. Ήδη κάτσαμε κάτω να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και ένα από τα ουσιαστικά θέματα πέραν των υπολείπων ήταν και αυτό. Γιατί όταν έχει πληγεί μάλλον το κομμάτι των επαγγελματιών των εμπόρων, με τα μικρά εμπορικά, αλλά και της εστίασης, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πληγεί στην ουσία όλη η ραχοκοκαλιά των εμπόρων του Δήμου. Και της γενικότερα της περιοχής. Άρα κάτι θα έπρεπε να κάνουμε και εκεί. Πριν ακόμη λοιπόν βγει κεντρικά η ΚΕΔΕ και μας δείξει δρόμους κατ' κοινώς λεγόμενο, τα βάλαμε κάτω με την υπηρεσία πάντα. Δεν είναι κάτι, εδώ δεν αποφασίζουμε κάτι εγώ ως δήμαρχος ή η εκτελεστική επιτροπή εν απουσία των υπαλλήλων έτσι ώστε να πούμε «Α, εμείς το κάναμε» και στο τέλος να μην γίνεται. Έδωσε λοιπόν εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία να εξετάσει το ενδεχόμενο το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτούς τους κλάδους. Έτσι λοιπόν και την Τετάρτη που έχουμε τηλεδιάσκεψη Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση θα είναι πια ότι όλα καταρχήν τα εμπορικά καταστήματα, για να ξεκινήσουμε από τα εμπορικά. Ένα εμπορικό κατάστημα πληρώνει κάποια δημοτικά τέλη. Τέλη καθαριότητας. Λέμε λοιπόν ότι αυτούς τους 2 μήνες που το κατάστημα ήταν κλειστό θα υπάρχει απαλλαγή από αυτά τα τέλη. Τα οποία πληρώνονται. Όλα. Όλα. Πληρώνονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Μάλιστα. Τώρα, αν είναι κάποιος που ήδη τα έχει πληρώσει, θα υπάρχει έγγραφο από την υπηρεσία, από το Δήμο, προς τους εναλλακτικούς παρόχους, γιατί κάποιοι μπορεί να μην είναι στη ΔΕΗ, αλλά μπορεί να είναι στις άλλες χίλιες, να μην λέω ονόματα και θεωρηθεί διαφήμιση. Έτσι ώστε το ποσό που ήδη έχουν καταβάλει να πιστωθεί για τον επόμενο λογαριασμό. Ξεκάθαρες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, πάμε στα καταστήματα της εστίασης και εννοείται της εστίασης πλην αυτών που ήταν ανοιχτά, καφέ, take away και τα λοιπά, έτσι. Αυτά τα βγάζουμε εκτός, γιατί αυτά όχι απλά δούλεψαν με το παραπάνω. Πάμε στα υπόλοιπα καταστήματα. Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, τραπεζοκαθίσματα. Μαθαίνω ότι την Τετάρτη, λέει, θα βγάλει απόφαση ο Υπουργός Εσωτερικών το πώς θα διευθετηθεί και τι μπορούμε να κάνουμε. Και εκεί υπάρχει ξεκάθαρη άποψη ότι ο στόχος είναι, το οποίο θα το διευθετήσουμε σήμερα με την υπηρεσία, ο στόχος πάντως είναι απαλλαγή 100% από την καταβολή τέλους τραπεζοκαθισμάτων. Γιατί ξέρετε ότι το τέλος τραπεζοκαθισμάτων, είτε μία μέρα κάνεις κατάληψη, είτε ένα χρόνο, είναι το ίδιο. Πληρώνεται άπαξ. Δεν πάει αναλογικά με το μήνα. Άρα δεν θα μπορούσαμε να μπούμε στη λογική να κάνουμε αναλογικό υπολογισμό για τους 2 μήνες πρώτον. Και δεύτερον, είναι μία συνειδητή πολιτική απόφαση συμβάλλοντας
στο να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πληγεί να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους και να δημιουργηθεί η λεγόμενη κίνηση και παραφέρνοντας τον κόσμο και σε όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα θα μου πείτε, αυτά τα τέλη εσείς δεν τα είχατε υπολογίσει σαν έσοδα? Φυσικά και τα είχαμε υπολογίσει. Αμέσως μετά λοιπόν θα έρθει στην Οικονομική Επιτροπή το πώς θα καλυφθεί αυτή η διαφορά. Πώς θα καλυφθεί? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, και αν θέλετε εκεί είναι και η ειδοποιώς διαφορά που μπορεί να κάνει κάποιον να μπορεί να κάνει όλα αυτά πάντα με νόμιμες διαδικασίες. Αυτό λοιπόν, πότε θα το ξέρουμε εμείς όμως αυτό τον τρόπο? Τον ξέρετε εσείς? Εμείς πότε θα το ξέρουμε? Τον τρόπο. Τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι αφορά. Ο τρόπος θα υποθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Η διαδικασία που προβλέπεται είναι καταρχήν απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Και μετά πάει στην Οικονομική Επιτροπή όπου γίνεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Πολύ απλά. Μάλιστα. Αφού έχει υπολογιστεί και έχει ήδη υπολογιστεί το ποσό περίπου της απώλειας αυτών των εσόδων, το οποίο αντίστοιχα ή αφαιρείς έξοδα για να υπάρχει ο σκυλισμός, ή πρέπει να βρεις αυτά τα έσοδα από άλλους τρόπους. Υπάρχουν τρόποι. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ένας και συγκεκριμένος. Είναι πολλαπλός ο τρόπος. Τώρα, σημασία έχει ότι διασφαλίζεται. Θα δώσετε και επιπλέον τετραγωνικά ή χώρο, ακόμη και σε δρόμο, πέρα από το πεζοδρόμιο, στα καταστήματα. Αυτό είναι επίσης μια πρόταση. Με την προϋπόθεση όμως, ναι, εκεί που διασφαλίζεται ότι μπορεί να γίνει, χωρίς να παρακολύει την κυκλοφορία και χωρίς να παρακολύει πεζοδρόμια, γιατί θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1,80 πλάτος, χώρος ανοιχτός για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία, λοιπόν, καθώς και όλων των υπόλοιπων πολιτών. Ας πούμε, ο μεγάλος δρόμος του Άργους, δεν είναι ο πεζόδρομος του Άργους που έχει τα περισσότερα καταστήματα εστίασης αναψυχής? Εκεί, ναι, μπορείτε να δώσετε επιπλέον χώρο, να δώσουμε αυτό ένα παράδειγμα. Θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, γιατί και η ΠΙΝΠΗ λέει ότι εκεί που δεν μπορείς, ναι, να κάνεις μειώσεις, μάλλον εκεί που δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω χώρο, έτσι, ναι, κάνεις μειώσεις 50%. Εμείς δεν μιλάμε για 50%, εμείς μιλάμε για 100%. Άρα είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, σαφώς και με διαφορά, ναι, θα είναι ευνοημένοι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης. Θα σας πάω και σε ένα άλλο παράδειγμα, πέρα από τον πεζόδρομο τώρα. Σας πάω στο χωριό μου. Τα καταστήματα, ναι, εστίασης αναψυχής μπορούν να βγάλουν τραπέζια και στον δρόμο λοιπόν? Για να καλύψουν κάποια δεν είμαστε αρνητικοί. Εφόσον θα τεκμηριώνεται από την τεχνική υπηρεσία με σύμφωνη γνώμη αστυνομίας και πυροσβεστικής, ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Το λέμε όλο αυτό γιατί αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τρόπο για να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα τραπέζια με ασφάλεια. Και εμείς ξαναλέω και είμαι ξεκάθαρο σε αυτό μαζί τους. Γιατί τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα, συζητώντας καθημερινά με πάρα πολλούς συναδέλφους, είναι ότι περίπου το 30-40% καταστημάτων, ειδικά και σε τουριστικές περιοχές μάλιστα, αναλόγου δραστηριότητας, δεν πρόκειται να ανοίξουν. Μάλιστα. Εμείς το αντευχόμαστε και όχι μόνο θεωρητικά, πρακτικά. Και ξαναλέω, είμαστε την ίδια πλευρά της όχθης του ποταμού να συμβάλλουμε στο πώς θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους, και έτσι ώστε, γιατί το να ανοίξεις ένα κατάστημα δεν έχει νόημα απλά, θα πρέπει να είναι βιώσιμη η όλη βέβαια, διαδικασία. Βέβαια, γιατί δεν λείπουν οι επαγγελματίες που μας λένε ότι υπάρχουν καταστήματα εστίασης και αναψυχής που έτσι τέλος, ναι, είναι μικρά. Καταλαβαίνετε πόσο θα μικρύνουν ακόμη περισσότερο με τα μέτρα που δεν συμφέρει να ανοίξεις. Τα έξοδα θα είναι πολλαπλάσια των εσόδων. Γι' αυτό το λέω. Οπότε θα δούμε πραγματικά και πόσοι θα ανοίξουν από αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Τώρα έρχονται ερωτήματα εδώ γιατί... Επίσης, ναι, εδώ, ναι, να πω, ναι, ότι τα τέλη, ναι, δεν μιλάμε μόνο για τα εμπορικά, δεν μιλάμε μόνο για τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων για τα καταστήματα εστίασης. Μιλάμε για τα τέλη των επιτιδευματιών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές. Μιλάμε για τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, έτσι. Πιάνει την γκάμα. Όλη την γκάμα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, έχουμε μια παρατήρηση από φίλους, γιατί ακούμε ότι
από τις 18 και μετά του μηνός θα μπορούμε να μετακινούμαστε και εκτός νομού. Κυκλοφορούν βέβαια κάποιες πληροφορίες ότι νομίο που είχαν διάφορα προβλήματα ίσως να πάνε μια εβδομάδα πιο πίσω. Ρωτάνε αν έχετε κάποια ενημέρωση και γι' αυτό. Όχι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση τέτοια. Ωραία. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και με την εφαρμογή των μέτρων και για τα καταστήματα εστίαση και αναψυχής, επαναλαμβάνω, δίνουν τον τόνο στην αγορά. Νιώθουμε ότι υπάρχει ζωή και δεν είναι όλα κλειστά. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτά τα καταστήματα, όπως και να το κάνουμε. Και βοηθούν και τον κόσμο να βγει λίγο έξω. Πραγματικά, ακριβώς. Όταν είναι κλειστά αυτά τα καταστήματα. Δημιουργείται λοιπόν η λεγόμενη κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Άρα αλλάζει και η ψυχολογία. Αλλάζουμε που είναι όλα. Πολύ σημαντικό. Άρα μπαίνουμε πιο εύκολα προς την κανονικότητα, αλλά με τους όρους που διασφαλίζεται η ασφάλεια. Ωραία. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για να είστε το καλά. Και να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.